21 χρόνια. Σας κοιτώ στα μάτια για να σας πω ότι νιώθω ότι προσωπικά εσείς και η κυβέρνησή σας με απολύει από τη δουλειά μου. Ήξερα ότι τις απολύσεις τις κάνουν οι εργοδότες, όχι οι κυβερνήσεις. Χάνω τη δουλειά μου και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Εργάζομαι σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, την μοναδική στο χώρο της. Δεν έχει δάνεια, δεν χρωστάει, έχει πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και πληρώνει σε φόρους και εισφορές και το σημαντικότερο, εμένα και άλλους 600 εργαζομένους τους πληρώνει όλους στην ώρα τους. Κύριε Τσίπρα, ακούγαμε ένα μπαράζ δηλώσεων τόσο καιρό από εσάς και από κυβερνητικά στελέχη, από υπουργούς σας, που έλεγαν ότι η τηλεοπτική αγορά δεν σηκώνει παρά μόνο 4 σταθμούς. Μάθαμε απ' έξω πια ότι η διαφημιστική πίτα είναι 200 εκατομμύρια και ότι τα κανάλια πρέπει να είναι 4, ούτε ένα παραπάνω. Όμως, αυτό το αφήγημα αποδομήθηκε, καταρρίφθηκε από το υψηλό τίμημα που προσέφεραν οι επιχειρηματίες οι οποίοι παίρνουν και τις άδειες. Έδωσαν 246 εκατομμύρια μόνο για τον αέρα, για τη Μαρκίζα. Τι έχετε να πείτε τώρα? Επιπλέον, λέτε ότι τα κάνετε όλα για την νομιμότητα. Ακούσαμε στελέχη σας να λένε ότι τα κανάλια είναι παράνομα, είναι αυθαίρετα. Ποια, κύριε Τσίπρα, εκεί δεν δίνατε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, δεν συμμετείχατε σε πολιτικές προεκλογικές εκπομπές? Λόγω αυτών δεν έχουν μπει τόσα χρόνια στα ταμεία δισεκατομμύρια από φόρους και εισφορές. Τα κανάλια ζήταγαν άδεια. Δεν δίναν άδεια οι κυβερνήσεις. Και σας ρωτώ, γιατί τιμωρείτε τους εργαζόμενους σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που κέρδισε με το παραπάνω την εμπιστοσύνη των πολιτών, που στον πρόσφατο διαγωνισμό, σε έναν διαγωνισμό ρουλέτα, έδωσε 61 εκατομμύρια ευρώ και δεν πήρε άδεια? Τον Ιανουάριο του 2015, κλαίγοντας σχεδόν, σας ακούσαμε να λέτε στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις, ότι θα είστε κάθε λέξη του Συντάγματος, ότι δηλαδή από τη θέση του Πρωθυπουργού θα υπερασπιστείτε τη δημοκρατία. Όσες περισσότερες φωνές, τόση περισσότερη δημοκρατία. Άλλαξε κάτι, κύριε Τσίπρα, στα πιστεύω σας? Κύριε Τσίπρα, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας απαντήσω ευθέως. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι μας ενδιαφέρουν όλες τις θέσεις εργασίας και στην τελευταία επιχείρηση, όχι μόνο στην επιχείρηση που δουλεύετε εσείς. Και ότι δεν είστε οι μόνοι εργαζόμενοι όλα αυτά τα 6 χρόνια της καταστροφής, 7 χρόνια, ιδίως τα 5 χρόνια της μεγάλης καταστροφής, τότε που τα περισσότερα από τα μέσα ενημέρωσης, τα μη αδειοδοτημένα, καταφέρονταν εναντίον αυτών των εργαζόμενων που δίνανε μάχη για να γλιτώσουν τις θέσεις εργασίας τους, χωρίς έλεος. Δεν είστε οι μόνοι εργαζόμενοι που έχετε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση. Εμείς όμως, σας παρακαλώ, δεν θα με διακόψετε, θα απαντήσω και μετά, αν θέλετε, επανέρχεστε. Όχι διάλογο. Δεν θα με διακόψετε όμως. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν για τις θέσεις εργασίας σας και για τη δική σας την προσωπική και όλων των συναδέλφων σας, όπως ενδιαφερόμαστε και για τις 2.000 θέσεις από τις 4.000 θέσεις που υπήρχαν στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης το 2008, γιατί τα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας είχαν 4.000 θέσεις πριν από την κρίση και σήμερα έχουν 2.000 θέσεις. Για αυτούς τους 2.000 εργαζόμενους δεν έκλαψε κανείς. Δεν είχαν μάνα αυτοί. Κανείς δεν έκλαψε. Τώρα υποκριτικά κάποιοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ δεν έκλαψε κανείς. Τα 8 μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας δεν είδα να κάνουν καμία μεγάλη, ούτε όπως τώρα κάνουν και σωστά κάνουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ για εσάς, εσείς τότε να κάνετε κινητοποίηση για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Όμως εμείς θα σταθούμε δίπλα και στον τελευταίο εργαζόμενο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό που μας αφορά δεν είναι να χαθούν θέσεις εργασίας, είναι να τις προασπίσουμε. Θέλουμε να ρυθμιστεί ένα τοπίο το οποίο ήταν ασίδωτο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε με τις επιταγές του Συντάγματος. Κυρία Τσικρίκα, ξέρετε ότι το ελληνικό δημόσιο, αν υπολογίσουμε λοιπόν αυτό το εξαιρετικά υψηλό τίμημα που δόθηκε σε αυτή τη δημοπρασία, θα έπρεπε να έχει εισπράξει 250 εκατομμύρια σχεδόν, και είναι 27 χρόνια που υπάρχει ασίδωτο και αρρύθμιστο το τηλεοπτικό τοπίο. Θα έπρεπε να έχει γίνει 3 δημοπρασίες.
Και μάλιστα σε εποχές όπου οι υποψήφοι καναλάρχες θα είχαν πολύ μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα και οι προσφορές θα μπορούσαν να είναι πολύ μεγαλύτερες. Αναλογιστείτε λοιπόν τι έχει χάσει το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο έχει χάσει ένα τεράστιο ποσό, μόνο και μόνο γιατί οι κυβερνήσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να στηρίζουν και να στηρίζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν προχωρούσαν σε κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Να σας θυμίσω επίσης ότι αποτελούσε και μνημονιακή υποχρέωση το πρώτο μνημόνιο και μετά το ξεχάσανε. Να σας πω επίσης, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα για 4 τηλεοπτικές άδειες, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πανελλαδικής εμβέλειας επαναλαμβάνω, να έχουν την δυνατότητα να έχουν βιώσιμα σχήματα, οικονομικά βιώσιμα σχήματα. Να μπορούν δηλαδή να ζουν από τη διαφημιστική πίτα, από το προϊόν που παράγουν και όχι από τη διαπλοκή με κέντρα εξουσίας. Μεγιστοποίησαμε, είναι η αλήθεια, μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, τα πιθανά κέρδη του ελληνικού δημοσίου. Βεβαίως, το κάναμε. Υπερασπιστήκαμε το δημόσιο συμφέρον. Όταν ξεκίνησε η διαδικασία, όταν βάλαμε μπροστά τη δημοπράτηση, αμφισβητούσαν όλοι και λέγανε γιατί δεν τα δίνετε σε όποιον έρθει να ζητήσει. Βάλαμε, θα θυμάστε, πλαφόντα 3 εκατομμύρια. Αν δεν βάζαμε τους όρους του διαγωνισμού, δηλαδή αν δεν υπήρχε ανταγωνισμός, θα ερχόντουσαν όλοι να δώσουν από 3 εκατομμύρια, θα εισπράταμε 30 και θα παίρναν όλοι τη δυνατότητα να εκπέμπουν πανελλαδικά. Βάλαμε σκληρούς όρους ανταγωνισμού και αποδείχθηκε ότι το τίμημα ήταν πάρα πολύ υψηλό. Έρχομαι όμως τώρα στα θέματα τα οποία μου θέσατε και τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μην χάσει ούτε ένας εργαζόμενος τη δουλειά του. Βεβαίως η αγορά έχει τους δικούς τους όρους να αυτορυθμίζεται. Αν δείτε συνολικά την εικόνα, την μεγάλη εικόνα, έχουμε ένα μέσο το οποίο ήταν ίσως από τα κυριότερα από τον 90 και μετά, το οποίο κλείνει όχι εξαιτίας του διαγωνισμού, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μέτοχοι, πολυμετοχικό, αναφέρομαι στο Μέγκα, δεν φρόντισαν για τη διάσωση του καναλιού και δεν πήγε καν στο διαγωνισμό. Και έχουμε, δεν αναφέρομαι στο Μέγκα. Και έχουμε και μια διαδικασία διαγωνιστική, κατά την οποία με αδιάλειτο τρόπο, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς, 2 από τους από τα προηγούμενα, από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία ήδη εκπέμπουν σήμα, καταφέραν να κερδίσουν άδεια, και 2 νέα έρχονται, 2 νέοι υποψήφοι έρχονται και παίρνουν την άδεια. Άρα στην πραγματικότητα 2 φεύγουν, 2 έρχονται. Θα μου πείτε τώρα τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Από την πλευρά μας, αυτό το οποίο εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε όσα περισσότερα κίνητρα μπορούμε, προκειμένου, αν υπάρξουν απολύσεις, αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα απολυθούν, να δοθούν κίνητρα προκειμένου να προσληφθούν στους νέους παρόχους. Και αυτό προσανατολιζόμαστε. Ήδη έχουμε εξαγγείλει την πρόθεση σε προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας να επιδοτήσουμε για τους 4 καινούριους που έχουν την νόμιμη άδεια να μπορούν να προσλάβουν από τυχόν απολυμμένους με την επιδότηση 360 ευρώ για τον καθένα από αυτούς για τους 12 πρώτους μήνες και για τους 12 επόμενους μήνες με την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών. Προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε κίνητρα προκειμένου να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Όμως από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να κρατούνται όμοιροι. Να κρατούνται όμοιροι από κάποιους οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν το δικαίωμα να εκπέμπουν χωρίς να πληρώνουν. Δεν νιώθουμε όμοιροι πάντως. Το τζάμπα πέθανε, κυρία Τσικρικά. Τι να κάνουμε. Να σας πω, δώσανε τι να κάνουμε. Κάποιοι είχαν μάθει όλα τα προηγούμενα χρόνια, το παραδέχονται και οι ίδιοι, είχαν μάθει να δανειοδοτούνται με θαλασσοδάνεια και να πληρώνουν με αέρα. Θα μπορούσαν να πάρετε περισσότερα χρήματα όμως. Αν... Ο αέρας τελείωσε. Δεν μπορεί κανείς να πληρώνει με αέρα. Τι να κάνουμε.
κάποιοι άλλοι, όχι εγώ, είχαν μιλήσει για Νταβατζηλίκη στο παρελθόν. Να σας πω λοιπόν ότι το Αεριτζηλίκη και το Νταβατζηλίκη τελείωσε στη χώρα. Ένα σταθμό που δίνει 61 εκατομμύρια, κύριε Πρόεδρε, για άδεια. Θα παρακαλούσα πρέπει να ρωτήσουν και άλλοι συνάδελφοι σας με αυτή την έννοια. Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση και σε ό,τι μείνει σε κρεμότητα. Παρακαλώ, κυρία Μαρίνα Μάνη από το You Today. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ιδιωτικού τομέα ξεπερνούν τα 200 δισεκατομμύρια. Μεγάλο τμήμα αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και δίτσους μικρομεσαίους. Τα κατασχετήρια αυξάνονται, οι πληστηριασμοί επικρέμονται. Θα ήθελα να ρωτήσω, με βάση και αυτό που είπατε εσείς χθες, ότι η φοροδοτική ικανότητα είναι πλέον πεπερασμένη, σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης, τι ακριβώς διαπραγματεύεστε? Παράδειγμα, επαναφορά 100 δόσεων, άθρηση του συνόλου των οφειλών για μια συνολική ρύθμιση, με ένα κουρεματάκι ίσως, και κάτι ακόμα, μιλήσατε χθες για ακατάσχετο λογαριασμό. Ακατάσχετο στο σύνολό του ή ακατάσχετο σε ένα τμήμα του? Πάλι για τους επαγγελματίες μιλώ. Ναι, ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ήδη 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 1,8 δις και 1,7 με τη δόση που αναμένουμε να πάρουμε τον Οκτώβρη, μπαίνουν στα δημόσια ταμεία για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2016 πέφτουν στην αγορά προκειμένου να αποπληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και βεβαίως ένα μεγάλο ποσό αναμένεται και μετά το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης μέσα στο 2017, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν η ίδια η συμφωνία προβλέπει έναν ρυθμό πολύ πιο εντατικό προκειμένου να καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για το σκέλος της διαπραγμάτευσης, που βρίσκεται η διαπραγμάτευση. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας την υλοποίηση των λεγόμενων milestones, δηλαδή των, ας το πω έτσι, των βημάτων που πρέπει να γίνουν για την υποδόση των 2,8, τον οποίο το 1,7 θα είναι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα βήματα είναι επιτοπλίστων τεχνικού χαρακτήρα βήματα, δεν χρειάζονται δηλαδή αποφάσεις από το Κοινοβούλιο, δεν είναι κάποια μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Κατά πάσα βεβαιότητα μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα έχουμε ολοκληρώσει και ακολουθούν τα προαπαιτούμενα που αφορούν τη δεύτερη αξιολόγηση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία είναι τεχνικού χαρακτήρα και τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί, πιστεύω, το συντομότερο δυνατόν, αν όχι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, μέσα στις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Βούλησή μας είναι να τρέξουμε, να επιταχύνουμε, να τελειώσουμε δηλαδή όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη διαδικασία υλοποίησης των συμφωνηθέντων. Και μένουν κάποια μεγάλα ζητήματα που έχουν και μια πολιτική υφή. Έχουν ένα πολιτικό σκέλος. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτά έχουμε στόχο βεβαίως να λήξουν μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά έχουν να κάνουν με το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων, όπου εκεί, όπως είπα και χθες στην ομιλία μου, έχουμε έναν ακατάβλητο σύμμαχο που είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και πίσω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν μπορούμε να πάμε. Όπως δεν μπορεί να πάει καμία χώρα στην Ευρώπη. Θέλω να σας πω ότι η συζήτηση αυτή ήδη διεξάγεται όχι μονάχα στο επίπεδο των θεσμών, των συναντήσεων των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά διεξάγεται και σε διευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 15 του Σεπτέμβρη στην Αθήνα θα γίνει μια πολύ σημαντική διάσκεψη με την παρουσία συνδικάτων από όλη την Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι και εκεί θα υπάρξει η χρυσή εκείνη τομή που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κλείσει έγκαιρα η δεύτερη αξιολόγηση και να προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, η εντύπωσή μου είναι ότι κάθε αξιολόγηση από εδώ και στο εξής θα είναι πιο εύκολη από την προηγούμενη. Δεν εφησυχάζουμε βεβαίως, αλλά έχουμε βάσιμες ενδείξεις αισιοδοξίας. Υπήρχε και ένα τρίτο σκέλος στο ερώτημά σας, δεν ξέρω να το.
Είπατε χθες για τον ακατάσχετο λογαριασμό των επαγγελματιών. Στο σύνολό του ή σε ένα μικρό ποσοστό? Θα σας εξηγήσω. Όπως γνωρίζετε, ο λόγος για τον οποίο, ίσως δεν γνωρίζετε, να σας το πω, ο λόγος για τον οποίο υπήρξε μια καθυστέρηση στο νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό. Έπρεπε δηλαδή να είχαμε καταφέρει να το φέρουμε στην Βουλή και να το ψηφίσουμε πριν από το καλοκαίρι. Είναι διότι υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση από πλευρά των θεσμών. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό, αλλά η εικόνα είναι αντίστροφη από την εικόνα που υπήρχε με τις προηγούμενες κυβερνήσεις στη σχέση Ελλάδας-θεσμών. Εξ όσων γνωρίζω, στην πέμπτη αξιολόγηση κυρίως, ιδίως, η ελληνική κυβέρνηση καθυστερούσε, η κυβέρνηση τότε Σαμαρά, και οι θεσμοί πίεζαν. Τώρα η σχέση μας είναι διαφορετική. Εμείς πιέζουμε. Και για το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, και για το ταμείο που αφορά το αναπτυξιακό ταμείο, το ΕΤΕΑΝ, και για το νομοσχέδιο που αφορά την εθελοντική, το VDI, Voluntary Disclosure, την εθελοντική δήλωση εισοδημάτων. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο και σε ένα θετικό στάδιο. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα χθες να εξαγγείλω την άμεση επίσπευση του νομοσχεδίου στη Βουλή για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, για το πλαστικό χρήμα δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Αυτό θα γίνει με έναν λογαριασμό για τους επιχειρηματίες, ο οποίος σε ό,τι αφορά τα έξοδα για μισθοδοσία, τα έξοδα σε προμηθευτές και σε ασφαλιστικές εισφορές θα είναι ακατάσχετος. Σε ό,τι αφορά αυτούς τους κωδικούς, τους συγκεκριμένους κωδικούς, θα είναι ακατάσχετος. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια εξαιρετική λύση, μια εξαιρετική κατάληξη, διότι και μας δίνει τη δυνατότητα να φέρουμε ένα νομοσχέδιο για ένα πολύ σημαντικό, όπως το πλαστικό χρήμα, αλλά και δίνουμε και ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική διευκόλυνση στους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα ξέρουν ότι θα έχουν POS, θα εισπράττουν από το πλαστικό χρήμα χωρίς να φοβούνται ότι κάθε ευρώ που θα μπαίνει μέσα θα πηγαίνει σε παλαιότερες εισφορές. Δηλαδή θα μπορούν να κινηθούν οι επιχειρήσεις, να πληρώσουν μισθούς, εισφορές και προμηθευτές.